Στο γήπεδο της Νέα Ρίστε, Πανιώνιος Κυσαριανής Άγιος Θωμάς 2-2, κοντά μας ο προπονητής του Αγίου Θωμά, ο κύριος Ζάμπουρας. Coach, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε άσχημα για την ομάδα με 2-0 στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά δείξατε αντίδραση. Η ομάδα έβγαλε σφιγμό στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφάρισε, προσπάθησε να κυνηγήσει το παιχνίδι. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι που τελείωσε. Εντάξει, ακόμη μια φράση στο ίδιο έργο θεατές. Προσωπικά λάθη. Μας έχουν αφήσει πολύ πίσω στη βαθμολογία. Δεν θεωρώ ότι αδικούμαστε στη βαθμολογία. Έχουμε κάνει σφάλματα και ατομικά και ομαδικά και γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διορθώνουμε τα λάθη μας κάθε φορά για να μπορέσουμε να ανέβουμε βαθμολογικά και να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να έχει μια σταθερότητα στην απόδοσή της, γιατί αυτό δεν το έχουμε. Είμαστε μια ομάδα που σε γενικές γραμμές έχουμε δύο πρόσωπα σε κάθε παιχνίδι. Είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο είμαστε καλοί και στο αντίστοιχο ημίχρονο δεν είμαστε καθόλου καλοί. Όπως το είδατε και σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε δύο γκολ χωρίς να πιεστούμε ιδιαίτερα, καθαρά από δικά μας λάθη, και στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε έτσι ώστε θα μπορούσαμε και στο τέλος να πάρουμε και τους 3 πόντους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ό,τι σου παίρνει κάποια στιγμή στο δίνει. Προχωράμε, προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο ο κακός αγωνιστικός χώρος για το πρώτο ημίχρονο που η ομάδα δεν παρουσίασε το πρόσωπο που παρουσίασε στο δεύτερο? Όχι. Σαφώς και ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κακός, εντάξει, στο συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά και σε άλλα γήπεδα που παίζουμε σε πλαστική μοκέτα και είναι πολύ ωραία γήπεδα, που συνεχίζουμε και κάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν είναι ο αγωνιστικός χώρος το λάθος που έχουμε σαν ομάδα. Είναι καθαρά, είμαστε αφελείς. Κάνουμε παιδικά λάθη. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Εντάξει, και αυτό το πληρώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.